Έρικα Πρεζοράκου, καλώς ήρθες στο καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Έρικα. Είχα να πω κι άλλα, αλλά τι να κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς εσένα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι έτσι μαζί σας, έστω και από μακριά, λόγω κορονοϊού. Είσαι ένας άνθρωπος που μας έχει καταπλήξει. Εγώ προσωπικά δεν γνώριζα. Πολύ ταλαντή είναι. Ναι, εκτός ότι είναι πολύ ταλαντή, είναι η σημαία της, της ψυχής που δίνει αγώνες. Αγώνες που θα πρέπει να παραδειγματιζόμαστε. Όλα αυτά τα χρόνια έχει υπερπηδήσει εμπόδια της ζωής και όχι μόνο. Και στο Άλμα Επί Κοντό έχει κάνει, έχει τις δικές της διακρίσεις στο παρελθόν, πολλά μετάλλια και βεβαίως πρωτιές. Και τώρα έρχεται τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο να μας δείξει και το μεγαλείο ψυχής, αλλά και πώς είναι τελικά όλοι μας να νομίζουμε ότι τελικά αυτή τη στιγμή όλα αυτά που περνάμε είναι απλά ένα σκόπελος και πώς θα, θα τα απεξέλθουμε, τι θα κάνουμε. Ένα ζωντανό παράδειγμα ενός ανθρώπου που έχει καταφέρει να υπερνικήσει τα πάντα που βρέθηκαν μπροστά της. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Και εύχομαι να μην χρειαστεί κανείς να συνδεθεί με αυτό το μεγαλείο, να μην έχει καθόλου τέτοιες προκλήσεις. Το εύχομαι πραγματικά σε όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη. Ήταν μια πολύ μύτικη χρονιά αυτή. Από πού να ξεκινήσω τώρα? Από που θες, Χριστιανά. Από που θες μπορούμε να ξεκινήσουμε. Από τους χορούς που βλέπω το κορμί της και ζηλεύω, Παναγία μου, από τη φωνή της. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να μπορεί και να τραγουδάει καλά και να χορεύει καλά και να είναι αθλητής? Πώς θα καταφέρνεις, λύσε την απορία, σε παρακαλώ. Το μυστικό, τη συνταγή, σε παρακαλώ. Αλλά ξεκινήσω κι εγώ από αύριο. Αρχικά νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλά ταλέντα και όχι ένα. Απλά πολλές φορές δεν δίνουμε το χώρο να βιώσουμε την εμπειρία να το κάνουμε. Εγώ δεν έχω πει ούτε πείμα στο σχολείο, οπότε ούτε τραγουδούσα, ούτε ήμουν στην κοροδία, ούτε έχω κάνει μαθήματα ορθοφωνίας, αλλά όταν μου έγινε η πρόταση ένιωθα ότι έτσι συναισθηματικά ήθελα κάτι έτσι να εκφραστώ και μπήκαμε όλοι με την καρδιά και νομίζω ότι όταν μπαίνουμε όλοι μας στην καρδιά, είτε έτσι είτε αλλιώς, πάντα κάτι καλό θα βγει, αρκεί να μπούμε έτσι με την καρδιά μας, με την ψυχή μας μέσα. Μπράβο, μπράβο βρε Έρικα. Και βέβαια αυτή είναι μια φαινομενική πτυχή της Έρικας που βλέπουμε να τραγουδάει, να χορεύει, να πρωτοπορεί σε όλο αυτό το καλλιτεχνικό κομμάτι που μπορεί να πει κανείς ότι ήταν και άγνωστο για σένα στο παρελθόν, έτσι δεν είναι Έρικα? Με τον αθλητισμό εσύ ασχολήθηκες. Ήταν άγνωστο και πραγματικά με έβαλε να καταλάβω πόσο πολύ μεγάλο και σημαντικό μέσο είναι η τηλεόραση, γιατί μπορείς να κάνεις 10 χρόνια πρωταθλητισμό και ξαφνικά μέσα σε 9 εβδομάδες να σε γνωρίζει όλη η Ελλάδα από κάτι τελείως διαφορετικό ή να σε συνδέει και με αυτό. Γιατί πολλοί άνθρωποι ακόμα και τώρα πιο πολύ είναι συνδεδεμένοι με το Dancing with the Stars, με το Just the Two, βάσει με πιο καλλιτεχνικά κομμάτια. Όταν έχω πάρα πολλές δραστηριότητες πίσω από αυτό που φαίνεται μέσα σε μια τηλεόραση. Και ήταν ένα μέσο να εξωτερικεύσεις όλο αυτό που είχες περάσει στα αθλητικά χρόνια, ακόμα και για τον αθλητισμό. Δηλαδή, πολλοί ρώτησαν, μα ποια είναι η Έρικα Πρεζεράκου, όσοι δεν την γνώριζαν. Ναι, τι υπηρετεί, τι κάνει τέλος πάντων? Είναι φυσιολογικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τόσο πολύ παιδεία σε ό,τι αφορά τον κλασικό αθλητισμό. Ευτυχώς ήρθαν κάποια μετάλλια ουσιαστικά μετά την Πατουλίδου και κάπως λίγο εναρμονιστήκαμε με το κομμάτι αυτό. Αλλά δεν είναι ότι ξέρεις την καθημερινότητα κάποιος παρακολουθεί Άλμα Επί Κοντό ή τι επιδόσεις γίνονται ή τι συμβαίνει. Αλλά είναι εντυπωσιακό και πάλι λέω το πόσο πολύ δυνατό μέσο είναι η τηλεόραση και πόσο πολύ μπορεί να κάνεις 8 ώρες προπόνηση την ημέρα και ξαφνικά να βρεθείς σε ένα σοου και μέσα από αυτό το οποίο είχε ένα φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Είχα πολύ ευγνωμοσύνη, ήταν τις πιο ωραίες περίοδες της ζωής μου. Τη θυμάμαι πάντα έτσι, σαν μια πολύ έτσι, γλυκιά ανάμνηση. Και το Just the Two ήταν ενδιαφέρον, ήταν διαφορετικό. Νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό να είμαστε όλοι έτσι λίγο συλλέκτες εμπειριών. Δηλαδή, αν κάτι με έχει διδάξει όλο αυτό, είναι ότι μην μετανιώνεις ποτέ όταν πας να συλλέξεις εμπειρίες κομματιών ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα πώς θα είναι, γιατί το ταξίδι είναι που έχει τόσο πολύ σημασία. Και αναζητώντας έτσι διάφορες πληροφορίες για εσένα, γιατί καταλαβαίνεις ότι και εμείς διαβάζουμε πολύ. Εντόπισα μια πληροφορία που, εάν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Είσαι έτσι σε ένα πρώιμο στάδιο, σε ένα τελικό στάδιο στο να γράψεις ένα βιβλίο που αφορά έτσι την αθλητική σου ζωή, τα ατυχήματα αθλητών. Ναι, δεν αφορά ακριβώς την αθλητική, απλά επειδή οι σπουδές μου είναι πάνω στην ψυχολογία και στην εκπαίδευση. Μου τράβαγε την προσοχή όταν έκανα πρωταθλητισμό, παιδιά, ότι έβλεπα αθλητές οι οποίοι ήταν στην προπόνηση μαγικοί. Δηλαδή, λέγες, αυτό το παιδί θα κάνει ένα σπουδαίο ρεκόρ. Και φτάνει η ώρα του αγώνα και αυτό δεν γινόταν. Και λες τώρα, ρε παιδί μου, μισό λεπτό τώρα. Δεν γίνεται. Το είδα στα μάτια μου, εγώ το είδα την ώρα που κάναμε προπόνηση. Και έβλεπα αντίστροφα. Έβλεπα άτομα τα οποία έλεγε στην προπόνηση, πού πάει να κατέβει τώρα σε αυτόν τον αγώνα.
και έβγαινε στον αγώνα και έδινε μια ψυχή απίθανη. Είδα λοιπόν ότι αυτό με δίδαξε, ουσιαστικά αν μου πεις τι με σε δίδαξε ο αθλητισμός 10 χρόνια, θα σου έλεγα ότι αυτό που με δίδαξε είναι ότι όλα ξεκινάνε από μέσα. Αν μέσα είμαστε καλά, αν σκεφτόμαστε καλά, αν νιώθουμε καλά, αν εκπέμπουμε καλά, είμαστε καλά με τα μέσα, το σώμα κάνει θαύματα. Το σώμα δεν μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία να ξεκινήσει να τρέχει και να πηδάει μόνο πριν να κάνει πράγματα. Αλλά όσο είναι, δηλαδή αθλητές οι οποίοι έχουν πετύχει σπουδαία πράγματα, είναι και αρκετά συνδεδεμένοι με κάτι πολύ εσωτερικό βαθύ, το οποίο του δίνει ένα εσωτερικό κίνητρο και λέει πάμε τώρα. Οπότε, ό,τι τραυματισμός εκδηλωνόταν συνήθως στους αθλητές, σε οποιοδήποτε άθλημα. Απλά στο συγκεκριμένο βιβλίο γράφω για δικές μου εμπειρίες μέσα από αυτό το κομμάτι, έχοντας έτσι δύο πολύ σημαντικούς τραυματισμούς που είχαν πολλή πληροφορία από πίσω. Κάπως εξηγώ για να καταλάβουμε λίγο ότι το σώμα δεν κάνει τίποτα άλλο από το να εκδηλώνει τα παράπονα της ψυχής. Δηλαδή, βέβαια, δεν ξεκινάει τώρα να τραυματιστείς λίγο πριν τον αγώνα, ενώ μπορεί να έχεις κάνει 5 χρόνια προπόνηση και δεν έχεις πάθει ούτε θλάση. Αυτό κάτι λέει. Κάτι υπάρχει πίσω από αυτό. Οπότε πάντα ψάχνουμε το τι γίνεται πίσω από αυτό που φαίνεται. Σωστό. Και πάνω σε σωστό. Αυτό. Και είσαι και ένας άνθρωπος που σε παρακολούθησα και σε πρόσφατες συνεντεύξεις και σε μία από αυτές με τον Αντώνη Ρόιτερ. Ναι, νομίζω πολύ, πολύ συγκινητική συνέντευξη. Νομίζω πολλές οικογένειες και τα μικρά παιδιά θα πρέπει να δουν αυτή τη συνέντευξη. Και έρχεσαι να μου επιβεβαιώσεις μία. Ένα χρυσό κανόνα, τον οποίο επανέλαβες σε εκείνη τη συνέντευξη, που τι λέει, ότι τελικά δεν είμαστε αυτό που φαινόμαστε, η ψυχή μας είναι αυτή που κάνει όλο αυτό που είμαστε, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία το σώμα, έχει σημασία η ψυχή. Επενδύεις λοιπόν στην ψυχή, επενδύεις στην ψυχολογία. Είναι τα διδάγματα της ζωής, είναι ο τελευταίος χρόνος που ήρθε να σου στερήσει κάποιες στιγμές λόγω και των όσων διαδραματίστηκαν. Τι ακριβώς συμβαίνει? Νομίζω ότι όλα τα χρόνια, ξέρεις, αυτό είναι κάτι που μέσα από την εκπαίδευση Replace που έχω φτιάξει, που ασχολείται ακριβώς με το να προπονεί τα μέσα για να μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα στο έξω, μου κάνει εντύπωση γιατί ήταν κάτι που το δίδασκα πάντα. Έλεγα, παιδιά, μη στέκεστε σε αυτό που φαίνεται. Η ψυχή είναι που τα ορίζει τα πράγματα. Το πώς σκεφτόμαστε, νιώθουμε και εκπέμπουμε είναι. Και αν μέσα είμαστε καλά, και έξω θα είμαστε καλά. Και αυτά όλα που δίδασκα όλα τα χρόνια, ήρθε το ατύχημα το καλοκαίρι και πραγματικά αισθάνθηκα ότι σαν να μου λέει «ΟΚ, okay, για να δω πώς είναι όλα αυτά που διδάσκεις στην πράξη», που θα προτιμούσα να μην έχει συμβεί με αυτόν τον τρόπο, αλλά πραγματικά νομίζω ότι όλη αυτή η εσωτερική δουλειά με βοήθησε να σταθώ με έναν άλλο τρόπο και να πω ότι, ξέρεις κάτι, δεν είμαι το σώμα μου. Που πάντα το ήξερα, πάντα κάπου το. Αλλά ξέρεις, όταν έχεις και ένα σώμα που εργάζεσαι συνέχεια με αυτό, έχεις μάθει να χορεύεις, να τραγουδάς, να δουλεύεις, να εργάζεσαι, να δουλεύεις με τα παιδιά, να κάνεις ασκήσεις, να είσαι αθλήτρια. Το σώμα σου δηλαδή να είναι η πρωταγωνιστή στην καθημερινότητά σου. Και ξαφνικά αυτό δεν μπορεί να είναι ακριβώς έτσι. Ήρθε και μου το επιβεβαίωσε. Ότι αυτό που με κάνει και στέκομαι σε όλα τα πράγματα δεν είναι το σώμα μου, αλλά είναι αυτό που νιώθω μέσα μου, αυτό που συμβαίνει μέσα μου. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, δεν σας κρύβω. Και πολλές φορές έτσι που μου στέλναν και τώρα γράμματα και μηνύματα και στα social, ιστορίες με πάρα πολλούς ανθρώπους, μικρούς, μεγάλους, οι οποίοι έχουν κάποια απώλεια, κάποια δυσκολία, κάποιο θέμα. Ήταν πολύ συγκινητικό όλο αυτό το κομμάτι και ακριβώς αυτό συζητάγαμε, ότι τελικά, ρε παιδί μου, μέσα χρειάζεται να είμαστε καλά, γιατί είμαστε η ψυχή μας. Έτσι. Η ψυχή έρχεται να επουλώσει τα τραύματα, τα φαινομενικά της ζωής. Έτσι δεν είναι? Ναι, καρδιά μου. Έτσι ακριβώς είναι. Μπράβο. Μπράβο, Βρέρικα. Μπράβο, Βρέρικα. Και δεν ήταν και το μόνο. Και με την ανιψούλα σου είδαμε τι πέρασες και υπήρχε στήριξη από όλο τον κόσμο. Καλά, αυτό ήταν συγκινητικό πάρα πολύ. Ακόμα και τώρα και με την προσευχή, γιατί τώρα είναι στην Αμερική. Είμαστε σε μια έτσι πολύ μεταβατική φάση, γιατί ολοκληρώθηκε μια θεραπεία και τώρα ετοιμάζεται να μπει για μια καινούρια. Και πραγματικά το πόσο πολύ προσεύχονται οι άνθρωποι και μπαίνουν να προσευχηθούμε κάθε μια φορά τη εβδομάδα που κάνουμε μια ημωδική προσευχή, το πόσο έχει βοηθήσει το παιδί είναι σοκαριστικό, που καμιά φορά λες, αν κάτι δεν το βλέπουμε, έτσι λες, δεν το βλέπω, αυτό που βλέπω μπορώ να πιστέψω, αλλά το γεγονός ότι ξεκινάνε να κάνουν προσευχή και την επόμενη μέρα το παιδί ξυπνάει καλύτερα, λες, δεν μπορεί τώρα αυτό να είναι τυχαίο, κάτι συμβαίνει. Κάτι γίνεται εδώ. Και είναι πραγματικά αυτά τα κύματα αγάπης και φροντίδας και όλη αυτή η προσευχή βοηθάει τόσο πολύ.
και είναι πολύ, πολύ σημαντική πληροφορία για μένα όλο αυτό το κομμάτι. Ειδικά η δική σου η συμβολή είναι καταλυτική, γιατί ξέρεις, εγώ σε ακολουθώ στο Instagram και βλέπω ότι ανά καιρούς δημοσιεύεις φωτογραφίες της μικρής Αναστασίας και ζητάς από όλους μας να κάνουμε μια προσευχή. Και έχω πιάσει πολλές φορές και τον ίδιο μου τον εαυτό, εκεί ξέρεις, κάνοντας scroll στο Instagram, να προσεύχομαι, να λέω Παναγία μου να είναι καλά το παιδί. Και εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνομαι. Εγώ πολύ. Αντιλαμβάνομαι πόσοι ακόμη άνθρωποι θα το κάνουν εκείνη τη στιγμή που το βλέπουν. Υπάρχει το καλό μέσα μας, υπάρχει. Αρκεί να το βρούμε, να το εντοπίσουμε και όσο μπορούμε και εμείς με τη δική μας ενέργεια να τη στείλουμε. Ενισχύθηκε η αγάπη προς τα θεία. Επέστρεψε κατά κάποιο τρόπο η Έρικα στην πίστη που λέγεται Ορθοδοξία, που λέγεται Χριστιανισμός, ή ήταν πάντα ένα στοιχείο που συνόδευε την πορεία σου? Πάντα. Θα σου πω μόνο ότι όταν ήμουν μικρή... Βαθιά πίστη, σε χαρακτηρίζει αυτό. Από όσες συνεντεύξεις έχω δει. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι λίγο πιο διευρυμένο. Δεν είναι αυτό το εγκλωβιστικό. Δεν είναι θρησκόληπτη. Είμαι θρησκευόμενη. Αλλά βαθιά, πιστεύω βαθιά στο κομμάτι της πίστης. Δηλαδή το πόσο πολύ η θρησκεία μπορεί να σε βάλει σε ένα συντονισμό, να πιστέψεις σε κάτι ανώτερο και να συντονιστείς με αυτό, και αυτό φέρνει ένα αποτέλεσμα. Και είναι καταπληκτικό. Απλά νομίζω ότι αρχικά θα σου πω ότι όταν ήμουν μικρή, είχε περάσει τουλάχιστον 2-3 φορές στο μυαλό μου ότι θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτόν τον δρόμο. Δηλαδή, δεν ήθελα να ασχοληθώ είτε να γίνω μοναχή είτε οτιδήποτε. Υπήρχε ένα κομμάτι μου το οποίο είχε μια απίστευτη έλξη σε ό,τι αφορά το κομμάτι της θρησκείας. Αλλά. Και απλά προφανώς είχα να κάνω άλλα πράγματα πάνω στη γη και κάνω άλλα πράγματα. Αλλά αυτό πάντα με ακολουθεί. Όχι όμως εγκλωβιστικά, δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω. Θυμάμαι 18 χρονών, διάβασα όλες τις. Πρέπει να έπεσε η γραμμή. Μας ακούς, Έρικα? Μας ακούει, Έρικα. Θα το διορθώσουμε. Πόσο όμως θαυμάζω, ρε παιδί μου, ανθρώπους που έχουν ένα τέτοιο τρόπο σκέψης, που έχουν επιλέξει έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής, που προσπαθεί έτσι να ξεκουράσει το ψυχισμό της με διάφορους τρόπους, εφάνταστος, παιχνιδιάρικους. Είναι οι ευκαιρίες που σου δίνει η ζωή καμιά φορά από καλά και από άσχημα και από κακά γεγονότα που μπορεί να συμβαίνουν στη ζωή σου. Μπορεί κάποιος να πάει 80-90 χρονών, να φύγει από αυτή τη ζωή και τελικά στη ζωή του να μην έχει παραδειγματιστεί από τίποτα. Και να μην έχει καταφέρει να γευτεί και τη ζωή. Υπάρχουν και άνθρωποι όμως, όπως την Έρικα, η οποία έχει καταφέρει και όπως μας λέει και η ίδια, ευτυχώς για την ίδια, τελικά να αγαπήσει το μέσα της, να αγαπήσει την ψυχή της, να δώσει δύναμη σε ανθρώπους μέσα από τα λεγόμενά της, μέσα από τις εμπειρίες ζωής που έχει ζήσει. Mm. Και για μένα αυτοί οι άνθρωποι είναι οι φωτεινοί άνθρωποι της ζωής. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να βγαίνουν ένα βήμα λίγο πιο μπροστά. Έτσι. Κουραστήκαμε με το ψεύτικο, κουραστήκαμε με το δίθεν, κουραστήκαμε με όλα αυτά. Χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν την Έρικα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να συνδεθούμε μαζί της, τουλάχιστον να την αποχαιρετήσουμε και να την αποδεσμεύσουμε την Έρικα. Και φαντάζομαι πόση δουλειά πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι με τον εαυτό τους. Πόσο χρόνο πρέπει να καταναλώσεις για να μπορέσεις να αλλάξεις ριζικά τον τρόπο που σκέφτεσαι και να αγαπήσεις τον εαυτό σου περισσότερο. Έτσι. Αυτό μας λείπει. Το να αγαπάμε τον εαυτό μας. Έρικα, σε έχουμε. Σε έχουμε. Καλώστηνα και πάλι. Έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. Λοιπόν, δυστυχώς θα πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε, θα πρέπει να σε ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατάφερες μέσα σε περίπου 9 με 11 λεπτά να μας δώσεις κάποια ψήγματα από μια ζωή την οποία πολλοί δεν έχουμε ακολουθήσει, πολλοί που θα θέλαμε να ακολουθήσουμε, να αποτελέσεις για μας παράδειγμα προς μίμηση και να συνεχίσουμε να υπερπηδάμε τα εμπόδια όπως και εσύ κάποτε το έκανες στον αθλητισμό, αλλά αυτή τη φορά στη ζωή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ από την καρδιά μου για την πρόσκληση. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Και πάντα χαμογελαστή να είσαι και να έχεις πίστη, Ερικά. Πάντα χαμογελαστή. Να είστε καλά. Γεια σου.